ενταντικοποιούνται οι δράσεις τόσο της περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης, όσο και των κτηνοτρόφων, προκειμένου να προληφθεί η εμφάνιση κρούσματος της οζόδους δερματίτιδας στην Ελλάδα. Εν τω μεταξύ, έχει ήδη σταλεί σχετικό έγγραφο από τον προϊστάμενο της Κτηνιατρικής Υπηρεσίας Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης, Αχιλέα Σαχπατζίδη, σύμφωνα με το οποίο ζητείται άδεια για τον εμβολιασμό των αγελάδων της περιοχής. Πριν 10 ημέρες που έχει γίνει συνάντηση στο Υπουργείο, στην Αντιπεριφέρεια με τον κύριο Πέτροβιτς και όλους τους υπηρεσιακούς της Κτηνιατρικής Υπηρεσίας, η απόφαση μας ήταν και η πρότασή μας να επιτραπεί στη χώρα μας ο εμβολιασμός της οζόδου δερματίτιδας. Ξέρουμε ότι από την περιφέρεια ο φάκελος και η πρόταση ετοιμάστηκε από τον κύριο Σαπχαζίδη και έχει φύγει προς το Υπουργείο. Τη Δευτέρα, αν υπάρχει Υπουργείο, με τα γεγονότα τα σημερινά, θα πιέσουμε να σταλεί προς την Ευρωπαϊκή Επιτροπή να μπορέσουμε να πάρουμε την έγκριση για να επιτραπεί το εμβόλιο. Το εμβόλιο κατά της οζόδους δερματίτιδας είναι κλινικά αποδεδειγμένο ότι δεν έχει καμία επίπτωση στα ζώα και στα παράγωγά τους, ωστόσο για να χορηγηθεί πρέπει πρώτα να ληφθεί ειδική άδεια από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Αυτό που γνωρίζουμε είναι ότι και η Κύπρος που έχει κάνει το ίδιο αίτημα προς την Ευρωπαϊκή Επιτροπή δεν έχει πάρει απάντηση ακόμη και ότι ακόμη και αν εφαρμοστεί το εμβόλιο της οζόδη δερματίτιδα δεν έχει καμία επιπλοκή προς τα παράγωγά μας, ότι επιτρέπεται διακίνηση των γαλακτοκομειακών προϊόντων και των κρεάτων σε όλη την Ευρωπαϊκή Ένωση και στις υπόλοιπες χώρες. Αναφορικά με τα μέτρα που έχουν ληφθεί, οι κτηνίατροι του Εύρου έχουν ήδη ξεκινήσει και επισκέπτονται τα κοπάδια της περιοχής, πραγματοποιώντας συνεχείς κλινικούς ελέγχους, ενώ η περιφέρεια ενταντικοποιεί τους αεροψεκασμούς για τα κουνούπια, δηλαδή τον κύριο φορέα της νόσου. Οι ίδιοι κτηνοτρόφοι έχουν ξεκινήσει να ψεκάζουν τα ζώα με ειδικά αντικουνουπικά προϊόντα. Αυτό που πραγματοποιεί αυτή τη στιγμή οι κτηνιατρικές υπηρεσίες εδώ του Εύρου είναι οι επισκέψεις σε όλα τα κοπάδια των βοηδών για να γίνει μια κλινική εξέταση για να δουν αν υπάρχει κάποιο κρούσμα στην περιοχή μας και ότι έχουν ξεκινήσει οι ψεκασμοί, αυτή την ενημέρωση έχουμε από τον Περιφερειάρχη, σε όλο το μήκος παρέβρια του νομού μας για να μπορέσουμε τουλάχιστον να κάνουμε όσο γίνεται πιο δύσκολη την μετάδοση αυτής της νόσου για να μην προκύψει στην περιοχή μας.